Το Εθνικό Εργατικό Εφετείο της Αργεντινής μπλόκαρε προσωρινά μέρος του διατάγματος του Προέδρου της χώρας Χαβιέρ Μιλέη, το οποίο προβλέπει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και τα εργασιακά. Στελέχη της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για το πρώτο μεγάλο πλήγμα της νέας κυβέρνησης. Μέσα ενημέρωση στην Αργεντινή αναφέρουν πάντως ότι ο Χαβιέρ Μιλέη ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Θα επιμείνει ότι είναι το Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο Διοικητικών Διαφορών αυτό που έχει δικαιοδοσία επί του θέματος. Όσον αφορά το σκεπτικό της απόφασης, το κεντρικό επιχείρημα του Εργατικού Δικαστηρίου είναι ότι δεν έχει αποδειχθεί ούτε η ανάγκη ούτε το επίγον που δικαιολογεί την παράκαμψη του Κογκρέσου, το οποίο είναι το νομοθετικό σώμα και την έκδοση ενός διατάγματος με τόσο σημαντικά και πολυάριθμα μέτρα. Το εν λόγω διάταγμα θεσπίζει περισσότερες από 300 μεταρρυθμίσεις, τις οποίες όμως τα εργατικά συνδικάτα χαρακτηρίζουν βάναυσες.